Με 55.000 κενά εργαζομένων ξεκίνησε η τουριστική σεζόν σε Κρήτη, Κυκλάδες και Ιόνιο, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να καυτηριάζει τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό στα ξενοδοχεία, αλλά και τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας με δουλειά, όπως είπε, μέχρι τελικής πτώσης και μισθούς πείνας. Τι σοϊθαύμα είναι αυτό, όταν οι τεράστιοι αριθμοί ανάπτυξης κρύβουν από πίσω τους πάντα μια τεράστια αύξηση της εκμετάλλευσης. Η εντατικοποίηση της δουλειάς μέσα στα ξενοδοχεία τι σοϊθαύμα είναι. Δηλαδή δουλειά μέχρι τελικής πτώσης με μισθούς πείνας. Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες είναι πρώτοι στη μάχη για τις αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα μπαίνουν εμπόδιο και στη φυσική εξόντωση των εργαζομένων. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ έκανε λόγο για ένα σύστημα που σαπίζει στον κλάδο του τουρισμού, αλλά και για ένα δουλεμπορικό δίκτυο, το οποίο εκμεταλλεύεται Ουκρανούς με χαμηλούς μισθούς σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Ήδη έχουν φτιάξει δουλεμπορικό δίκτυο για την εκμετάλλευσή τους σε μεγάλες μονάδες, σε όλες τις μεγάλες τουριστικές περιοχές. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να σωθούν από την κόλαση που έχουν βιώσει, με σκοπό να βρουν βέβαια φτηνό εργατικό δυναμικό. Στον κλάδο του τουρισμού φανερώνονται όλες οι μεγάλες αντιθέσεις ενός συστήματος που σαπίζει, που από τη μια εξασφαλίζει τεράστια πλούτη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση στους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο σύσκεψης, συνδικαλιστές περιέγραψαν απαράδεκτες καταστάσεις σε βάρος εργαζομένων, όπως τα φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας, πολεμικές καταστάσεις στις κουζίνες ξενοδοχείων και όχι μόνο. Οι εργαζόμενοι είναι ανοχήρωτοι. Δυστυχώς, το τονίζω, βλέπουμε την πολιτεία να είναι απόν. Αν δεν βρεθούν κάποιες λύσεις άμεσες, όπως να επιδοτηθεί η εργασία, από αυτό το ζητάμε, να στεριχτούν οι επιχειρηματίες με κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να απασχολούν και περισσότερο κόσμο, αλλά να είναι ικανοποιημένοι και εργαζόμενοι, αυτό το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα. Οι επιχειρηματίες θέλουν να δουλέψουν και θέλουν να είναι εντάξει απέναντι στο προσωπικό τους. Υπάρχει πολεμική κατάσταση αυτή τη στιγμή στις κουζίνες. Αυτή τη στιγμή οι ανθρώποι που δουλεύουν στις κουζίνες υποφέρουν. Πρέπει να υπάρχει και στις κουζίνες στα ξενοδοχεία ένα όριο πόσα τετραγωνικά θα πρέπει να είναι η κάθε κουζίνα, έτσι ώστε να δουλεύουν οι ανθρώποι σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Και όχι με σκάλες και υπόγεια, που δεν δουλεύουν ούτε υποτική, να το πω απλά. Ο τουρισμός θα πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας, συνεργασίας και γνωριμίας όλων των λαών, σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος επανέλαβε τις θέσεις του ΚΚΕ για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στο τομέα του τουρισμού. Να ανανεώσω την υπόσχεση του ΚΚΕ ότι θα συνεχίσουμε και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους δρόμους του αγώνα για να στεκόμαστε μπροστά, να διεκδικούμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.